Να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα την ορχήστρα μας, την ορχήστρα του Στέλιου Βαρκάρη και του Σάκη Πιπίδη, με το βιολί τον Γιώργο Αυγουστίδη, στο λάουτο τον Μανώλη Αυγουστίδη. Πώς είπαμε? Στο βιολί είναι Τσιβούλης Δημήτρης. Τσιβούλης Δημήτρης. Άλλα έχω εδώ. Στο τραγούδι Λουλουδιά Σούτη. Σωστά. Σωστά. Σκηνικά Γαριφαλιά Κρητικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Φραγκό Χαλιορή για τους στίχους και το θέμα της εκδήλωσής μας. Το Στέλιο Καράπουρνο για τον εξοπλισμό του σκηνικού, όπως επίσης και το σκόρ για τον Γιώργο και τον Νύχτα τον Ηλία για τα υλικά του ντεκόρ. Τα παιδιά του Συλλόγου για την κατασκευή των αναμνηστικών. Επίσης, η χοροδιδάσκαλο κυρία Άννα Μιμίδη. Τους εθελοντές μας για την υλική και ηθική τους συμπαράσταση. Έχουμε κάποια αναμνηστικά για τους συλλόγους. Θα θέλαμε τον εκπρόσωπο του Μορφωτικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Δαφνώνα, η Δάφνη. Ο Πάτερ Μελέτιος ως εκπρόσωπος της Μητρόπολης να έρθει να δώσει το αναμνηστικό. Ο Δαφνώνας. Γιώργο. Ο Σύλλογος Νεοχωρίου Άγιος Μινάς. Σε αναμονή ο Σύλλογος Νεοχωρίου. Ο κύριος Αντιδήμαρχος παρακαλείτε να έρθει να επιδώσει το αναμνηστικό στο Σύλλογο Νεοχωρίου Άγιος Μινάς. Ο Σύλλογος του Λοποταμίου. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Πόδου Μαράτσου που με βοήθησε και ηθικά και μου έλυσε πολλά πράγματα που για να δημιουργηθεί όλο αυτό. Να ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Είχαμε μείνει στο Θολοποτάμι. Η αναγέννηση. Ο κύριος Κάμπουρας. Ο πάρεδρος του χωριού μας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αρμολίων, το Κάστρο. Μας τίμησε με την παρουσία του όπως και εμείς. Εσύ, ως πρόεδρος του Συλλόγου Βερβεράτου. Και τέλος, τον κύριο Δήμαρχο, στο χορευτικό της Πηλίας Χορτιάτη, τον κύριο Σπύρο Βράκα. Μέρος του Δήμου Χίου, να ευχαριστήσω με όλους εσάς που παρευρεθήκατε απόψε σε αυτή την εκδήλωση, ιδιαίτερα τους καλεσμένους μας, τους πολιτιστικούς συλλόγους των χωριών που προαναφέρθηκαν, αλλά ιδιαίτερα το σύλλογο του, του χορευτικό του Δήμου Πηλέας, Χορτιάτη. Δεν είναι η πρώτη φορά που παρευρίσκεσαι στη Χίο. Θυμάμαι ότι πριν από 15 περίπου χρόνια, όταν ήταν ο πρώην Δήμος Καμποχώρων, είχαμε πάλι την τιμή να σας έχουμε κοντά μας στα Βαβύλου όταν εγκαινιάστηκε στην είσοδο του χωριού το ωραίο αυτό πάρκο που είχαμε φτιάξει και μάλιστα είχαν ξεκινήσει και διαδικασίες αδελφοποίησης του Δήμου Πηλέας
με τον Δήμο τότε Καμποχώρο, τώρα θα συνεχίσουμε σαν Δήμο Σχοιού. Εμείς αλλούμε τον Δήμαρχό σας, όποτε ευστή δυνατόν, να έρθει εδώ στη Χίο να γνωριστούμε ή να πάμε εμείς εκεί για να συνεχίσουμε την ανταλλαγή των πολιτιστικών αυτών εκδηλώσεων. Ευχαριστούμε και πάλι, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Θα μεταβάσω τις ευχές στον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ιγνάτιο Γκαϊτεζίδη. Εκ μέρους του έφερα στον κύριο Δήμαρχο ένα δώρο. Είναι μια πλακέτα αναμνηστική που έχει εκδώσει ο Δήμος μας. Έχει το λογότυπο του Δήμου και ένα αναμνηστικό γραμματόσημο στη μνήμη του ολοκαυτώματος του Χορτιάτη. Λοιπόν, θα σας το δείξω τώρα αμέσως. Επίσης έφερα και δύο λευκόματα για δύο φίλες, για δύο συνεργάτηδες που γνώρισα όλο αυτό το διάστημα και με βοήθησαν τέλος πάντων να έρθω εδώ να σας επισκεφτώ και να σας παρουσιάσουμε τους χορούς του τόπου μας. Είναι δύο λευκόματα από τα ελάχιστα που έχουν απομείνει στη μνήμη του ολοκαυτώματος που έγινε στο Χορτιάτη το 1943-44 από τους Γερμανούς. Το ένα το λευκόμα θα το δώσω στην κυρία Ισαβέλα. Και στο άλλο, το άλλο θα το δώσω στην Άννα την Εμίδη. Στην δασκαλά του χορευτικού σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ και εύχομαι να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ όλους εσάς που παραβρεθήκατε εδώ, το Δήμο που μας αντιπροσώπευσε και θα θέλαμε να δείτε την προσπάθειά μας που είναι όλη εθελοντική και να μας σκεφτείτε στην επόμενη επιχορήγησή σας, να μας ξεχάσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους... Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους βοήθησαν για όλο αυτό που βλέπετε. Έχει πολύ κόπο, πολύ ξενύχτη, πολύ προσπάθεια, αγωνία. Πιστεύουμε να περάσατε καλά και όχι να μην φύγετε και συνέχεια. Και να περάσετε ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.